Και ξεκινώντας να πω ότι το νομοσχέδιο που συζητάμε, κυρίες και κύριοι, εκτός από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που φέρνει, για μεγάλα πορτοφόλια βέβαια, είναι διάσπαρτο και από πολλά άλλα άνθη του κακού. Δείτε, στο άρθρο 166 προβλέπεται η εισαγωγή και λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας στις προαγωγικές εξετάσεις της γάμα λυκείου και στις απολυτήριες εξετάσεις της δέλτα του λυκείου του ενιαίου ειδικού, επαναλαμβάνω, ειδικού επαγγελματικού γυμνασίου λυκείου του ΕΝΕΓΙΛ. Δηλαδή, εισάγεται την Τράπεζα Θεμάτων ακόμα και στα σχολεία της ειδικής αγωγής. Πρόκειται προφανώς για μια εκπαιδευτική παράνοια για την οποία η επιστήμη πραγματικά σηκώνει τα χέρια ψηλά. Τι πάτε να κάνετε? Ανταγωνισμός και κόφτες ακόμα και στην ειδική αγωγή? Ποιοι φωστήρες τα σκέφτονται όλα αυτά και δεν τρέπονται? Το άρθρο αυτό πρέπει να αποσυρθεί ως απαράδεκτο, για να μην πω και απάνθρωπο. Και αν θέλετε πραγματικά να βοηθήσετε την ειδική αγωγή, τότε να κάνετε αυτό που σας ζητούν οι ομοσπονδίες, οι εργαζόμενοι σε αυτήν, να διορίσετε με μόνιμους διορισμούς όλους τους εκπαιδευτικούς, να διορίσετε με μόνιμους διορισμούς όλους όσοι ανήκουν στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, στο ειδικό βοηθητικό προσωπικό σε όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτούς δηλαδή που κάθε χρόνο τους προσλαμβάνεται κατά χιλιάδες ως αναπληρωτές. Μιλάμε για λογοθεραπευτές, για εργοθεραπευτές, για σχολικούς νοσηλευτές, για φυσικοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και ανθρώπους ως ειδικό εκπαιδευτικό, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, τόσο απαραίτητοι όλοι αυτοί στα ειδικά σχολεία και τόσο αναγκαίοι, μαζί με όλους βέβαια τους εκπαιδευτικούς αυτών των σχολείων, ώστε που πρέπει όλοι αυτοί να έχουν σταθερή εργασία και τα παιδιά βέβαια, ειδικά αυτά τα παιδιά, να έχουν σταθερό παιδαγωγικό περιβάλλον. Τώρα, για το δεύτερο μέρος και για το ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο, για το οποίο υπάρχουν 24 άρθρα, δεν είναι και λίγα, σε αυτό το νομοσχέδιο. Καταρχάς, από την ίδρυσή του ακόμα αυτό, το ΕΑΠ όπως λέγεται, το 1992 με το νόμο 2083, περιείχε από τότε εξ αρχής το σπέρμα της επιχειρηματικής λειτουργίας. Και εδώ και χρόνια βέβαια για τη φίτηση σε αυτό καταβάλλονται δίδακτρα. Αυτή μάλιστα η επιχειρηματική λειτουργία του ελληνικού ανοιχτού πανεπιστημίου, μαζί και με τη γενίκευση των διδάκτρων για τα μεταπτυχιακά επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είναι που αξιοποιούνται από την κυβέρνηση σήμερα, αλλά και το Συμβούλιο της Επικρατείας, ως νομικά προηγούμενα αξιοποιούνται, προκειμένου να δικαιολογηθεί η παραβίαση του άρθρου 16. Θέλω να θυμίσω εδώ την πρόταση του ΚΚΕ στην πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση για το θέμα. Έλεγε η πρόταση του ΚΚΕ, η μόρφωση που κατατέθηκε βέβαια, η μόρφωση δεν είναι εμπόρευμα. Πλήρης διασφάλιση του ενιαίου και δημόσιου χαρακτήρα της παιδείας με απαγόρευση στη λειτουργία ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Πλήρης κατοχύρωση στη δωρεάν παροχή παιδείας για όσους βρίσκονται στη χώρα. Αυτή η πρόταση δεν υποστηρίχθηκε από κανένα άλλο κόμμα στη Βουλή πλην του ΚΚΕ. Με το σημερινό όμως νομοσχέδιο, για να γυρίσω στο ΕΑΠ, η δεδομένη επιχειρηματική δράση αυτού του ελληνικού ανοιχτού πανεπιστημίου απογειώνεται και φιλοδοξεί πια να αναλάβει σημαντικό μερίδιο στην καινούργια μεγάλη αγορά εκπαιδευτικών προϊόντων η οποία ανοίγει. Και αυτό αποτυπώνεται χαρακτηριστικά όχι μόνο με το άρθρο 32, με το οποίο θα λειτουργεί πλέον και στο ΕΑΠ ένας ΕΛΚΕ, αλίμονο, που αποτελεί άλλωστε την καρδιά της επιχειρηματικής λειτουργίας όλων των πανεπιστημίων, η επιχειρηματική δράση του ελληνικού ανοιχτού πανεπιστημίου διακηρύσσεται στο άρθρο 13 για τον σκοπό του ΕΑΠ, όπου αναφέρεται ότι επιδιώκεται, το διαβάζω, η διεύρυνση του σκοπού του ΕΑΠ ώστε να περιλαμβάνει και την παροχή παιδαγωγικής εκπαίδευσης, κατάρτισης
επιμόρφωσης και εξειδίκευσης και η ενίσχυση της συγκροτημένης και συστηματικής πιστοποίησης των διαδικασιών του περιεχομένου και των δομών που δραστηριοποιούνται στην ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελλάδα. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Δύο παραδείγματα είναι αρκετά. Με το άρθρο 28, το ΕΑΠ μετατρέπεται σε πάροχο πιστοποιητικών, παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας επιπληρωμή φυσικά. Πρόκειται μετά τον Γαβρόγλου και την Κεραμαίος για την τρίτη κατά σειρά απόπειρα απόσπασης της παιδαγωγικής επάρκειας από τα πτυχία των λεγόμενων καθηγητικών σχολών. Και αυτό, ξέρετε, δεν μπορεί να γίνει ανεκτό, γιατί εξασθενεί και υπονομεύει ανοιχτά τα ίδια τα πτυχία αυτών των σχολών. Αν δεν πάμε και στο άρθρο 35, εκεί η επιχειρηματική δράση κυριολεκτικά αλλάζει πίστα. Καθώς το ΕΑΠ προβλέπεται να λειτουργήσει, λέει, κέντρο πιστοποίησης εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών, το οποίο θα εκδίδει πιστοποιητικά, επαμοιβή βέβαια, και μάλιστα για όλα τα εξ αποστάσεως προγράμματα, όχι μόνο για τα δικά του. Το μαγαζί δηλαδή μεγαλώνει και θα λειτουργεί εκτός των άλλων ως ιδιωτική εταιρεία πιστοποίησης σπουδών και γίνεται μια κανονική φάμπρικα πώλησης πιστοποιητικών σπουδών μέσα σε αυτό το απέραντο κυνήγι των προσόντων και των πιστοποιήσεων στην οποία έχετε οδηγήσει την νεολαία προκειμένου να βρει μια δουλειά. Θα κλείσω με το Δημοκρίτιο. Πρώτα-πρώτα, μετά και τη χθεσινή τοποθέτηση του Πρίτανη, παραμένει δυστυχώς θολό το τοπίο σε σχέση με τα επαγγελματικά δικαιώματα ορισμένων σχολών που μεταφέρονται από το ΔΥΠΑΕ στο Δημοκρίτιο. Ιδρύεται όμως και μια μονοτμηματική σχολή ανθρωπιστικών σπουδών και στην οποία θα υλοποιούνται δύο διαφορετικά προγράμματα σπουδών και θα απονέμονται δύο διαφορετικά πτυχία. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια απλή μονοτμηματική σχολή με δύο κατευθύνσεις, αλλά για δύο διαφορετικά προγράμματα σπουδών που θα οδηγούν σε δύο διαφορετικούς τίτλους σπουδών. Μιλάμε δηλαδή για κανονική διάσπαση του πτυχίου αυτής της κατά τα άλλα μονοτμηματικής σχολής. Εδώ το λέει το νομοσχέδιο, το τμήμα απονέμει τα αντίστοιχα πτυχία ανάλογα με το πρόγραμμα πρώτου κύκλου σπουδών, αλλά η εισαγωγή δεν γίνεται με βάση τα προγράμματα σπουδών, γίνεται με βάση τη σχολή. Η εισαγωγή νέων φοιτητών πραγματοποιείται, λέει, σε επίπεδο σχολής. Συνδυαστικά, αν το δούμε με το άρθρο 57, που λέει ότι θα αναγράφεται και η κατεύθυνση στο πτυχίο αυτό, τι σημαίνει ακριβώς για το συγκεκριμένο τμήμα? Πόσα διαφορετικά πτυχία θα χορηγεί αυτή η μονοτμηματική σχολή? Θα χορηγεί το πτυχίο ανθρωπιστικών σπουδών ιστορίας, το πτυχίο ανθρωπιστικών σπουδών φιλολογίας, ανθρωπιστικών σπουδών ανθρωπολογίας, ανθρωπιστικών σπουδών ψηφιακών μέσων? Πού θα μπορούν να εργαστούν όλοι αυτοί? Τι επαγγελματική κατοχήρωση, κύριε Υπουργέ, θα έχει αυτό το πτυχίο, θα έχουν όλα αυτά τα πτυχία? Εν κατακλείδη, ανοίγει ο δρόμος, είναι ολοφάνερο, για τη διάσπαση του ενιαίου χαρακτήρα των πτυχίων και βέβαια θεσμοθετείται μια τεράστια, ανοίγει ο δρόμος και θεσμοθετείται μια τεράστια ευελιξία για εκείνο το αθόρυβο, μέσα σε εισαγωγικά, ανοιγοκλείσιμο προγραμμάτων σπουδών κάτω από την ομπρέλα ενός κατά τα άλλα, μιας κατά τα άλλα μονοτμηματικής σχολής ή ενός τμήματος. Σας ευχαριστώ.